Χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος Βούτσης, στην εκδήλωση μνήμης που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βουλής για τον μεγάλο αριστερό πολιτικό Ηλία Ηλιού. Υπήρξε αγωνιστής, διανοούμενος με ηγετικά προσόντα και με συνεχή παρουσία στην πολιτική σκηνή της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Ηλίας Ηλιού υπήρξε αγωνιστής και ταυτόχρονα διανοούμενος και πολιτικός της αριστεράς, με ηγετικά προσόντα και μακρόχρονη πορεία σε όλα τα δρόμενα της χώρας, με επίκεντρο το Κοινοβούλιο, την ηρωική επώδυνη διαδρομή της αριστεράς, αλλά ακόμα και στα μικρότερα ή μεγαλύτερα διαλύματα αναγκαστικής απουσίας του λόγω διώξεων, φυλακίσεων και εξοριών. Πνευματική πολιτιστική συμβολή σημαντική είχε από μικρός, με ταυτόχρονη, καθώς περνάγαν τα χρόνια, συστηματική ενασχόλησή του με τα ζητήματα της οικονομικής ανασυγκρότησης και τα θέματα της ανάπτυξης σε δύσκολους καιρούς, αλλά ακόμα και της συνταγματικής θωράκισης της χώρας, ακόμα και τελευταία, ακόμα και μεταπολιτευτικά για το ζήτημα της απλής αναλογικής. Η ομιλία του στην Βουλή για το Σύνταγμα ήταν πολύ σημαντική. Με κορυφαίες αγορεύσεις στο Κοινοβούλιο, που για χρόνια εναλλάσσονταν με εξίσου κορυφαίες αγορεύσεις στο δικαστήριο για την υπεράσπιση κυνηγημένων της αριστεράς από το νομοθετικό οπλοστάσιο του 375 και του 509. Εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το λόγο έλαβε στην εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσιάρας. Αν μπορεί κανείς να σταχυολογήσει τα πλέον έντονα σημεία της πολιτικής του διαδρομής, είναι βέβαιο ότι θα μείνει στην προσπάθειά του να ενώσει το χώρο της αριστεράς. Ενώ από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη το λόγο έλαβε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Για μας τους νεότερους που δεν έχουμε ζήσει από κοντά τον Ηλία Ηλιού, αποτελεί οδηγό ο τρόπος ζωής του και ο τρόπος που πολιτεύτηκε. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, χαρακτήρισε τον Ηλία Ηλιού ως τον πιο σημαντικό και εμβληματικό ηγέτη της αριστεράς τα τελευταία 50 χρόνια. Ενώ η Κατερίνα Λαμπρινού, πολιτικός επιστήμονας, τόνισε πως ο Ηλίας Ηλιού υπήρξε ισχυρό πρότυπο αριστερού πολιτικού. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας και τη Δημοκρατία της Βουλής των Ελλήνων, η πρωτοβουλία της είναι εξαιρετικά επίκαιρη και αξιέπαινη. Να προγραμματίσει τη βιογραφία του Ηλίου Ηλιού, του πιο σημαντικού ίσως και πιο εμβληματικού ηγέτη της ελληνικής αριστεράς των τελευταίων 50 ετών. Ο Ηλίας Ηλιού συνεισφέρει το ισχυρό πρότυπο του κοινοβουλευτικού αριστερού, με ευρεία παιδεία και ρητορική δυνότητα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή για την έκδοση της πολιτικής του βιογραφίας από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, όπως και η προηγούμενη επιλογή να ενταχθεί μια από τις αξιομνημόνευτες αγορεύσεις του στη σειρά των τετραδίων κοινοβουλευτικού λόγου. Ο Ηλίας Ηλιού πορεύτηκε με θάρρος και ελεύθερη σκέψη, υπογράμμισε η ιστορικός Ιωάννα Παπαθανασίου. Στη συζήτηση παρενέβη και ο Μανώλης Γλέζος, συνοδοιπόρος του Ηλία Ηλιού. Η ωραία βιογραφία λοιπόν του Ηλία Νικολακόπουλου για τον Ηλία Ηλιού μας φέρνει πιο κοντά σε ένα γνωστό μας άγνωστο, έναν άνθρωπο με θάρρος και ελεύθερη σκέψη, ο οποίος δεν δίστασε να ενταχθεί στην κομμουνιστική αριστερά, την ώρα που κάποιοι μετά τα Δεκεμβριανά εγκατέλειπαν το σκάφος, όπως δεν δίστασε και να εκφράσει συστηματικά τις απόψεις του και να ασκήσει το δικαίωμα της κριτικής προς την κομματική ηγεσία. Δεν θα δώσω συγχαρητήρια στον Ηλία τον Νικολακόπουλο, δεν διάβασα ακόμα το βιβλίο. Υποχρέωσή του ήταν να ασχοληθεί με τον Ηλία Ηλιού. Δεν θα δώσω συγχαρητήρια σε εσάς. Υποχρέωση όλους όσους διακόνευσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να προβληθούν και να γραφτούν για αυτούς. Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος, ιστορικός Νίκη Μαρονίτη, ενώ στη συζήτηση συμμετείχε και ο συγγραφέας της βιογραφίας του μεγάλου πολιτικού, Ηλίας Νικολακόπουλος.